Ωραία. Και είναι η ώρα που εμείς οι μονόκεροι θα πρέπει να πάμε στο Bleak Falls Barrel και να κατακτήσουμε το Dragonstone. Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά, είμαι ο Χασάσιν, μάλλον μονόκεροι. Και καλώς ήρθατε στο τρίτο επεισόδιο της σειράς Ultra Modded Skyrim Mods. Και κάπου εδώ έχει εχθρούς, έτσι δεν είναι? Παπαπαπαπα, γάμο τον κόλο σου, γάμο. Αυτό δεν πεθαίνει. Λίγη βοήθεια εδώ. Γάμο το κέρατο μου. Ακόμα δεν άρχισε το βίντεο, άρχισα να βρίζω. Και δεν είναι πολύ καλό αυτό. Φύγε. Φύγε, γάμο τον κόλο σου. Ωραία, λοιπόν, ανέβηκαμε level, οπότε θα γεμίσουμε κατευθείαν. Βασικά, μισό, δεν θα το κάνω ακόμα. Γίνεται, α, δεν γίνεται. Ωραία, τέλος πάντων. Θα κάνουμε archer από ό,τι είπαμε, οπότε archer λοιπόν. Bows do 20% more damage. 20% τέλος πάντων. Ναι, το θέλουμε, είναι σίγουρα καλό αυτό. Οπότε αυτό, να σας πω την αλήθεια, αυτό το τέρας δεν ξέρω από ποιο mod είναι. Έχω βάλει πραγματικά τόσα mods. Επίσης προσθέσαμε μερικά ακόμα, τα οποία βασικά θα σας πω μερικά από το mod configuration, γιατί δεν τα θυμάμαι όλα. Είναι το Bloody Facials. Όχι, δεν είναι αυτό που νομίζετε. Είναι και καλά, επειδή στο Skyrim όλοι ξέρουμε ότι όταν σκοτώνεις κάποιον γεμίζει όλο το υπόλοιπο σώμα με αίμα και το κεφάλι καθόλου. Οπότε πλέον όταν βαράμε έναν άνθρωπο ή όταν το χτυπάμε ένα σόρτ ή κάτι, θα πετάγεται αίμα και στο πρόσωπο. Οπότε αυτό είναι πολύ καλό. Το vacuum relaxes too. Όταν κάθεστε για αρκετή ώρα, τέλος πάντων, όταν κάθεστε για ένα λεπτό ακίνητη δίπλα σε φωτιά ή γενικότερα, θα μπορεί να κάνει κάποια interaction χαρακτήρας με το υπόλοιπο περιβάλλον, όπως οι υπόλοιποι κάτοικοι του Skyrim. Δηλαδή, άμα είστε δίπλα σε μια φωτιά, θα βάλετε τα χέρια σας για να τα ζεστάνετε. Άμα απλά κάθεστε κάπου σε ένα πεζούλι, σε ένα σκαλοπάτι, απλά θα κάτσει κάτω και θα περιμένει, ξέρω εγώ. Αυτό νομίζω είναι female voice typers. Αυτό είναι, όταν έχετε έναν companion, ο companion μπορεί να μιλάει, μπορεί να πετάει διάφορες ατάκες, γιατί όλοι ξέρουμε ότι το χρειαζόμαστε αυτό. Όταν έχουμε έναν companion, το μόνο πράγμα που κάνει είναι να ακολουθάει, να σκοτώνει και να λέει διάφορες μαλάκες ανά μία ώρα, ξέρω εγώ. More hood είναι, σας δίνει περισσότερες πληροφορίες για ένα συγκεκριμένο item όταν κάνετε interact με το courser, δηλαδή σας λέει τι είναι, τι type είναι και τέτοια. Λοιπόν, σκοτώσαμε το μινόταυρο, οπότε ας κάνουμε εδώ ένα quick save, το χρειαζόμαστε, και ας πάμε. By the way, βλέπετε εδώ πέρα τα arrows είναι λίγο μπαγκαρισμένα, έχουν μεγαλώσει, και ας σας πω γιατί. Είχα κατεβάσει πριν λίγο ένα mod το οποίο λέγεται Sharper Weapons, νομίζω, Better Weapons, δεν ξέρω. Και κάτι παίχτηκε με τα arrows και δεν πρόλαβα να το φτιάξω, γιατί πραγματικά χθες γύρισα από το χωριό και απλά το μόνο που ήθελα να κάνω είναι να κάνω το part 2 και να παίξω το part 3, οπότε να παίξω Skyrim γενικότερα. Οπότε δεν μπόρεσα να ασχοληθώ περισσότερο με τα mods, εκτός από αυτά που έβαλα τώρα. Το σύνορα. Σκατά. Αυτός είναι murderer. Και μας έφαγε με ένα χι. Επειδή με τσιτάρει το game, θα τσιτάρω κι εγώ. Θα πάμε στη Helgen και θα πάρουμε εκείνο το Talos Hunting Bow, για να μπορούμε να σκοτώσουμε τουλάχιστον τους NPCs, οι οποίοι δεν είναι πραγματικά εκείνα από μόνο, να τους σκοτώνουμε κατευθείαν, γιατί αυτοί απλά δεν χρειάζεται να υπάρχουν από τώρα. Λοιπόν, πιστεύω ότι είναι η ώρα να πάμε επιτέλους σε αυτό το άθλιο μέρος. Το μισό αυτό το μέρος, δηλαδή είναι... Εντάξει, είναι ωραίο το, γιατί το παιχνίδι προσπαθεί να σε βάλει από την αρχή στην εμπειρία του Skyrim, δηλαδή στα dungeons και όλα αυτά, αλλά... Δεν ξέρω. Λοιπόν, εδώ είναι ο ένας. Να, και θα δείτε εδώ, το μπαίνει μονόχητο αυτό, δηλαδή. Ας κάνουμε ένα quick save.
Που είναι και πολύ έτσι δεν είναι. Ah, fuck me. Don't do it. Quick save. Στο quick save κολλάει και είναι ψαρωτικό. Πέθανα. Ω, δεν πέθανα. Κάτσε ακίνητο, θα σε σκοτώσω. Εντάξει, δεν θα γίνει τίποτα, απλά θα σε σκοτώσω. Φου, ωραία. Είδατε, βγάζει και το headshot. Αυτό είναι από ένα mod, πάλι δεν θυμάμαι από ποιο mod είναι. Είμαι άθλιος. Τέλος πάντων, αλλά τα mods θα είναι στο description, έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, λέτε να πάρω το armor, θα είναι cheat. Λέω να μην το πάρω. Δεν έχω ιδέα. Στα αλήθεια θέλω να το πάρω, αλλά... Κάτσε, πόσο armor έχει αρχικά. Έχει 43 και εμείς έχουμε 34. Ναι, εντάξει, δεν είναι και πολύ cheat. Θα το πάρω. Κάτσε να δούμε. Κάθεται ωραία. Μια χαρά κάθεται. Οκ, okay, λοιπόν. Είμαι ψηλό χαρούμενος. Αρκεί το παιχνίδι να μην κρασάρει. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ, τι έχουμε εδώ. Λαγουδάκι. Ωραία. Α, και θα έχει και άλλους bandits πιο πάνω. Ναι, βέβαια. Έχουμε και άλλους bandits. Το βλέπετε, έτσι. Όχι, το έχω βάλει sensor. Sorry guys, δεν μπορώ να το δείξω. Είμαι πολύ παρτάκιας για να το δείξω. Αυτό έχει λιγότερο armor, αλλά... Μοιάζω σαν την αέλα βασικά από τους companions. Λοιπόν, ας δούμε τι έχει εδώ πέρα. Ίσως έχει κάτι ωραίο. Χιονίζει. Σας αρέσει το χιόνι? Να μ' αρέσει. Στο Skyrim βέβαια όχι τόσο. Ίσως θα πρέπει να αλλάξω, να βάλω κανένα overhaul mode, γιατί... Απλά δεν... Το χιόνι είναι λίγο για τον μπούτσο. Τη βροχή την έχω φτιάξει με overhaul. Άμα βρέξει θα τη δείτε. Και νομίζω ότι είναι ώρα να πάμε επιτέλους στο... Blickfoss Barrel... Barrel... Κάνω quick save ανά... 2 λεπτά γιατί αγχώνομαι. Δεν ξέρω, ίσως πεθάνω κατά πάσα πιθανότητα. Λοιπόν, ας πάμε με sneak εδώ. Να αναπτύξουμε και το level... Α, by the way! Κάποιος με ρώτησε στο part 1 για το πως να ανέβεις πιο γρήγορα, ξέρω με τι τρόπο μπορείς να ανέβεις πιο γρήγορα level, και απαντάω σε αυτό το part γιατί τώρα απλά είδα το σχόλιο. Απλά παίξε, απλά επικεντρώσου σε ένα μόνο ability, τέλος πάντων. Ας πούμε, εγώ επικεντρώνομαι στο stealth και στο archery. Χρησιμοποιώ πολύ το bow και πολύ το sneak αυτή τη στιγμή για να το κάνω. Οπότε, ναι, κάπως έτσι δηλαδή λειτουργεί. Δεν πρέπει να κάνεις κάτι συγκεκριμένο, απλά προσπάθησε να επικεντρωθείς όσο μπορείς. Ωραία, πώς τι. Ναι, είδα αυτός, εντάξει. Αυτή νομίζω δεν είναι ένα hit. Ωραία, πούστη. Βασικά όχι, είναι. Είμαι ένα hit από αυτούς, έτσι δεν είναι. Α, ναι, πρέπει να πάω από την άλλη μεριά. Νομίζω βασικά αυτή η bandage είναι από το vanilla, οπότε ας βάλουμε το κανονικό bow. Μην τσιτάρουμε. Αυτό το bow ξέρω εγώ που τους κάνει όλους τέτοιο, stone. Δεν ξέρω, έχει κάποιο special perk, soul gem, δεν ξέρω. Silver necklace, γιατί όχι. Ωραία, λοιπόν, και τώρα μπαίνουμε στο συχαμερό μέρος, το temple. Θα πρέπει σε αυτό το επεισόδιο να πάρουμε το Dragonstone, γιατί στην ουσία άμα δεν το πάρουμε δεν έχουμε κάνει τίποτα σε αυτό το επεισόδιο.
Οπότε θα το κρατήσω όσο μεγαλύτερο γίνεται. Ας πούμε χθες έκανα render το Parthe 2, ναι, 30 λεπτά, μισή ώρα ξέρω εγώ, και μου πήρε 3 ώρες. Αλήθεια τώρα. Ωραία λοιπόν. Δεν την πέτυχα λέει. Οχ. Παπ. Ωραία, και κάπως έτσι σκοτώνουμε headshot. Εδώ. Α. Γεια σου φίλε μου. Νομίζω δεν τα χρειάζεσαι αυτά. Steel shot. Στο πάρουμε. Καλό φαίνεται. Εδώ τι έχουμε. Bandits. Τι άλλο θα έχει. Ωραία. Good job, good job Χασάσι, good job. Είσαι γαμάτος Χασάσι. Ωραία λοιπόν. Quick save. Γιατί κάναμε τεράστιο progress όπως όλοι ξέρουμε. Και είμαστε στο συχαμερό μέρος το οποίο πάντα μισούσα γιατί το φοβόμουν. Λοιπόν, ίσως αναρωτιέστε γιατί όλα φαίνονται πιο σκοτεινά. Είναι το Lighting Overhaul, το mod, μπορεί να το κοιτάξετε στο description και να το googlάρετε στο Nexus Mod Manager. Ίσως κάνετε τη ζωή σας λίγο πιο δύσκολη, αλλά πραγματικά έχετε αυτή την αίσθηση ότι είστε μέσα σε ένα dungeon. Γιατί το κανονικό, το βανίλια, οπότε είδατε το More Hood. Όταν πάτε σε ένα item σας δίνει δεξιά από ό,τι βλέπετε πόσο ακόμα carry weight έχετε. Εγώ δεν έχω πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Και τι αντικείμενο είναι. Τα Liner Wars θα τα χρειαστούμε για να φτιάξουμε διάφορα pouches και τέτοια. Και bugs. Για περισσότερο carry weight και έτσι. Οπότε. Ναι, είναι καλό mod γενικά. Α, το θυμάμαι αυτόν εδώ. Προσπαθεί να ανοίξει την πύλη. Όχι, είναι δικιά μου η πύλη. Ωραία. Sneak attack. Τα sneak attack πάντα πιάνουν. Βασικά, μισό να κάνω κάτι. Display. Actor fade να το βάλουμε εδώ. Bandit outlaw. Λοιπόν, τώρα πρέπει, είναι κάτι σαν puzzle εδώ. Φίδι, φίδι, δελφίνι. Ωραία. Το βλέπετε από εκεί πέρα, στην ουσία. Θα έχει γενικά πάρα πολλά τέτοια puzzles στο walkthrough, οπότε άμα σας τις πάνε απλά κάτι τα skip. Με μου τις πάνε πάντως και δεν μπορώ να τα κάνω skip γιατί δεν βλέπω εγώ το βίντεο, ουσιαστικά παίζει το παιχνίδι. Ναι, τα καταφέραμε λοιπόν. Ας χρησιμοποιήσουμε και λίγο το sword εδώ, γιατί θα πεταχτούν. Oh, spoiler! Δεν σας λέω τίποτα. Skype, εσύ δεν το ξέρετε γιατί απλά έχετε παίξει το παιχνίδι. 17. Ας πάρουμε το Ancient Nord. Μ' αρέσει αυτό το σπαθί. Empty. Ναι. Πάντα τα κοιτάω. Ενώ είναι empty, δεν με νοιάζει. Απλά θα τα κοιτάξω. Με έχουν δει. Yeah, ψόφα. Σκίβερ ψόφα. Δεν ξέρω καν τι είναι το σκίβερ. Αυτά με τρόμαζαν πάντα. Και τώρα με τρομάζουν, απλά τα έχω συνηθίσει. Ω, πήγε. Δηλαδή μπορεί να σου πεταχτεί από εκεί που δεν το περιμένεις. Τώρα θα μου πεταχτεί από κάπου, είμαι σίγουρος. Οπότε θα βάλω third person για να μην φοβάμαι. Γιατί μπορώ. Quick save. Ανάτο. Όχι, δεν είμαι εγώ. Δεν είναι ο Σολίν. Χρειάζεσαι βοήθεια? Όχι. Θα πληρώσεις για τα αμαρτήματα που έκανες, φίλε μου. Wow! Γάμο τον κόλο σου. Ατάξια. Τι είναι το ατάξια? Αταξία. Longbow. Πού είναι αυτός που μιλάει? Όχι, γιατί δεν μπορώ να περάσω. What? Α,
Είχε ιστό και απλά δεν φαινότανε. Όταν... Wow! Αυτή καλύτερα να μην μας δει. Τι έπαθε ο άλλος, πού είναι ο άλλος βασικά. Wow! Ναι, θα το σκοτώσω, μην το σκότωσα. Σκάσε, το σκότωσα, βούλος. Α, εκεί είναι. Ωραία, Venom, Arrows of Talos. Easy peasy. Εδώ τι έχουμε, τίποτα. Γεια σου φίλε. Ναι, εδώ είμαι, τι θες. Α, θες να σε κατεβάσω. Ε! Εγώ φταίω που σε βοήθησα. Δεν τον άφησα καν να μιλήσει απλά πέθανε. Golden Clown, ναι, θα το χρειαστούμε πολύ αυτό. Retrieve the Dragonstone, find the secret. Ωραία. Και αυτό. Ωραία, quick save εδώ. Μετά από μια διακοπή 7 ωρών περίπου πεστέψαμε. Λοιπόν, είχα πάει να φάω αρχικά και έκατσα λίγο YouTube όπως έτρωγα και είδα διάφορα mods τα οποία μ' άρεσαν. Και ένα από αυτά ήταν το A Matter of Time, το οποίο κάνει ακριβώς αυτό που θα κάνω τώρα. Λοιπόν, από ό,τι βλέπουμε έχουμε ένα clock πάνω και μας δείχνει ακριβώς τι ώρα είναι. Αυτή τη στιγμή είναι 4 το απόγευμα, 4 PM, ναι, 5 το απόγευμα. Και ένα άλλο mod το οποίο έβαλα είναι το Immersive Hood, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να κρύψετε το hood και όλα αυτά, γιατί όπως ξέρετε δεν είναι και το καλύτερο πράγμα να έχετε το hood συνέχεια εκεί πάνω. Όποτε το χρειαστούμε, ξέρω εγώ, απλά πατάμε F11. Αυτό το ρυθμίζουμε από το mod configuration και είμαστε ok. Ένα άλλο mod το οποίο πρόσθεσε, αυτό είναι το Civil War νομίζω, το οποίο προσθέτει κάποια πράγματα τα οποία δεν βγήκαν ποτέ στο κανονικό παιχνίδι στον τομέα του War. Δηλαδή όταν πάμε να κάνουμε το Empire War τέλος πάντων, ο στρατός θα έχει πολλές περισσότερες δυνατότητες και features. Δηλαδή μπορεί να έχει μέσα γίγαντες ένα στρατός, μπορεί να έχει περισσότερους στρατιώτες και το καλύτερο είναι ότι μπορείς να χάσεις ένα πόλεμο. Στο απλό vanilla απλά κέρδιζες, ό,τι και να γίνει. Και να πέθαινες σε ξανάβγαζε. Απλά κέρδιζες. Εδώ πέρα μπορεί να χάσεις και ξέρω εγώ, όταν χάσεις να πρέπει να πας σε ένα άλλο μέρος να κάνεις defend τη συγκεκριμένη περιοχή. Τώρα δεν θα μιλήσουμε για τώρα αυτό, γιατί δεν θα μιλήσουμε τώρα για αυτό μάλλον, γιατί έχουμε αρκετό καιρό μέχρι τα war zones και όλα αυτά. Πρώτα το main quest και μετά τα άλλα. Τέλος πάντων, λοιπόν, το επόμενο είναι το Frostfall, το οποίο θα το εξηγήσουμε μόλις βγούμε από αυτό το dungeon. Είναι ένα camping survival mode και ξέχασα να βάλω timer, μισό. Ναι, όπως έλεγα, το Frostfall είναι ένα camping survival mode, το οποίο στην ουσία με αυτό το mod έχουν προσθεθεί τα συναισθήματα της πείνας, ας το πω έτσι. Δηλαδή μπορείς να πεινάσεις, πρέπει να φας, ξέρω εγώ. Κρυώνεις, γι' αυτό όταν είσαι έξω πρέπει να έχεις αρκετά ζεστά ρούχα. Μπορείς να φτιάξεις δικό σου camp, να κάνεις μια σκηνή, ξέρω εγώ, και να κοιμηθείς. Και γενικά όλα που κάνει ένας άνθρωπος, ένας survivor. Guest distance, απλά σου δίνει στο οπτικό σου πεδίο και όχι στο χάρτη πόσο ακόμα χρειάζεσαι για να φτάσεις στο συγκεκριμένο σημείο. Immersive hood το είπαμε. Ultimate combat το είπαμε. Αυτό είναι ένα mod το οποίο πάμε σε ένα συγκεκριμένο σημείο του χάρτη και κάνουμε ένα μικρό quest σε ένα dungeon και κερδίζουμε το Aesir mod, το Aesir armor. Είναι πολύ γαμάτο armor, αλλά απέχουμε λίγο καιρό από εκεί, γιατί είναι λίγο μακριά όπως είπα. Λοιπόν, εμείς τώρα πρέπει να πάμε να κάνουμε τον κύκλο. Ωραία, λοιπόν. Από εδώ πάμε. Όχι, από εδώ ήρθαμε. Ποιο είναι το quest? Το Frostfall δεν το κάνουμε ακόμα. Retrieve the Dragonstone. Ναι, λοιπόν. Άρα, Torch δεν έχουμε ρε παιδιά. Δεν βλέπω τίποτα. Λοιπόν. Α, ωραία.
Τώρα θυμάμαι. Έχουμε κάνει καλύτερο sword. Αυτό κάνει. Πω μαλάκα, έχει γαμηθεί το τάρ. Έχουν γαμηθεί τα ώρα. Πρέπει να βγάλω αυτό το mod. Πρέπει να το ρυθμίσω βασικά. 17 damage, 17 damage. Σπάρουμε το ancient nord, γιατί είμαστε nords. Α! Και κάτι άλλο το οποίο δεν σας έδειξα. Λοιπόν, αρχικά θα αλλάξουμε από γυναίκα. Ναι, ναι, ξέρω, θα μου πείτε είσαι cheater! Γιατί το κάνεις αυτό! Γιατί έκανες γυναίκα και τώρα το αλλάζεις! Λοιπόν, κοιτάξτε, θα το κάνω λίγο μόνος μου. Το γάμισα. Στην ουσία το mod είναι, σας προσθέτει και άλλα features ώστε να φτιάχνετε έναν χαρακτήρα. Οπότε εγώ θα φτιάξω έναν άντρα αυτή τη στιγμή. Θα το φτιάξω λίγο μόνος μου και θα σας δείξω λίγο το τελικό αποτέλεσμα. Από ό,τι βλέπετε το έχω κάνει και μπράτσα, το οποίο είναι πολύ γαμάτο. Θα τον ονομάσουμε Unicorn. Unicorn the first. Ο πρώτος. Unicorn ο πρώτος. Ναι, γιατί όχι. Accept. Λοιπόν, το έχω κάνει το μαλλί που έχω κι εγώ και είμαι έτοιμος για να σκοτώσω μερικούς Draugr. Αυτό ήταν sneak attack μάλλον, γι' αυτό. Α, μισώ να κάνω ένα save εδώ. Ωρε, πούστη. Oh, successful power attack, baby! Οκ. Ωραία. Συγγνώμη, σας τρόμαξα. Το ξέρω, είμαι καθήκη. Γιατί το πήρε αυτό. Βασικά, γενικά παίρνω κάποια τα οποία καν δεν τα χρειάζομαι και μετά λέω γιατί έχω γεμίσει άραγε. Γιατί εδώ είναι ένα trap. Α! Και προσθέσαμε και ένα πολύ γαμάτο Steam Workshop mod που είναι follower mod στην ουσία. Oh fuck. Ναι. Follower mod που λέγεται Inigo. Δηλαδή, μόλις βγούμε από αυτό το dungeon θα πάμε γρήγορα γρήγορα στη Rift να σας δείξω τι εννοώ. Κάτω. Ωραία. Νομίζω ότι κάποιος θα έρθει από πίσω μου έτσι. Μαλάκα, το φοβάμαι αυτό το μέρος. Δεν ξέρω γιατί. Πάντα με τρόμαζαν αυτοί. Και είμαι και μόνος μου στο σπίτι, δηλαδή. Εντάξει, δεν είναι και τόσο τρομακτικό το Skyrim γενικά, αλλά άμα παίζετε first person είναι. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ωραία. Quick save. Για να δούμε, καλά πάμε. Καλά πάμε. Είναι 4 PM, 5 και 40 κάτι τέλος πάντων. Με τρώει μας χάλι μου. Πάμε με λίγο sneak για να... Α, εντάξει. Τέλος πάντων. Wow. Hell yeah, motherfucker. Ωραία. Εσύ τι θες? Άσε με να πάρω τον Dragonstone. Ωραία, πούστη. Ω, είναι δύο. Ουπ. Μαλάκα με γάμισε. Λίγο στάμινα βασικά. Και ας κάνουμε και λίγο το 100. Το πάμε. Ωραία, πούστη. Ωραία. Καλό. Με γάμισε αυτός μαλάκα. Γιατί κάνει τόσο damage? What the fuck. Ωραία. Ωραία. Έκανε πολύ damage αυτός. Αλήθεια. Αυτό τι είναι? Ancient Nord Sword. Ό,τι και να είναι, κάνει παραπάνω damage από ό,τι έχω ήδη. Α, όχι, επειδή ανέβηκα level. Όχι, επειδή έκανε το skill. Όχι, επειδή είμαι ηλίθιος. Okay, λοιπόν, Great Sword. Δεν νομίζω τάκι να πάρω Great Sword.
Μαλάκα φοβάμαι, αλήθεια σας λέω. Φοβάμαι γιατί μου κάνει υπερβολικό damage εκείνος εκεί. Και στην ουσία, εντάξει, είχε great sword να μου πείτε. Ωραία. Δικαιολογείται ο τύπος. Α, κι άλλος. Ούτε καν, μαλάκα, βάλ το μέσα. Βάλ το μέσα ό,τι και να ήταν. Α, ήτανε Nord Battle X. Μαλάκα ήταν empty και το κοίταξα. Δεν έχει σημασία, άμα δω τσέστε εγώ θα το κοιτάξω απλά. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το κοιτάξω. Ωραία, quick save εδώ. Κάνω ένα 2 λεπτά quick save γιατί αγχώνομαι. Νομίζω το έχω ξαναπεί σε άλλο βίντεο αυτό. Αγχώνομαι παιδιά, δεν γίνεται. Λοιπόν, αυτό το chest δεν ήταν empty και δεν έχει και τίποτα σημαντικό μέσα. Ευχαριστώ πολύ chest. Πάμε λίγο με sneak εδώ, γιατί νομίζω έχει έναν οχτρό κάτω εκεί. Έτσι, εδώ δεν είναι ένας σκελετός. Ναι. Hey, εσύ εκεί. Ναι, σε σένα μιλάω, πούστη. Ooh, baby. Μαλάκα, μ' αρέσει να σκοτώνω έτσι με cinematics. Αυτό το παιχνίδι είναι το καλύτερο παιχνίδι στον κόσμο. Ωραία. Unlock chest αλλά είναι empty. Γιατί να το κάνει κανείς αυτό? Εκτός από μένα. Εγώ θα το έκανα. Νομίζω τελειώνουμε από χρόνο. Θα είναι υπερβολικά τράσο αυτό το επεισόδιο. Καλά, εντάξει, και αν μου βγει 40 λεπτό στα αρχίδια μου, αλήθεια. Δεν με ενδιαφέρει, απλά θα κάνει πάρα πολύ ώρα να ανέβει. Και το τελευταίο καιρό δεν έχω και πολύ χρόνο να ανεβάζω βίντεο. Γιατί, εντάξει, έχω χρόνο, απλά, ναι, θα είμαι ειλικρινής, βαριέμαι. Ωραία, πούστε αυτός, άμα ένα power attack να μου είχε κάνει θα έμεινα με μισό life. Μπέσα. Καλά, ας πάρουμε ένα great sword να το έχουμε. Γιατί πραγματικά αυτός δεν αστείευεται καθόλου. Ναι, Imperial Sword δεν το θέλουμε. Ancient Nord Sword θα το βάλουμε εδώ. Favorites και Nord Sword στο 1, Longbow στο 2. Ωραία, α, και για να είμαστε καλύτερα, favorite και favorite, και θα έχουμε στο 3 τα potions. Έτσι, ωραία. Unlock chest empty. Quick save. Ωραία. Bleak Falls Battle Sanctum. Ας πάμε εκεί. Ωραία. Φαίνεται αρκετά ήρεμα μέχρι τώρα, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Πάμε με sneak. Τι ώρα είναι? Είναι 6 PM. Έχουμε φάει σχεδόν 3 ώρες αυτό το dungeon. 3 ώρες. Linen warps, τα θέλουμε αυτά. Ίσως, και μόλις πάμε στη white run, μόλις βγούμε από αυτό το σιγαμένο μέρος, θα σας δείξω και ένα μοντάκι. Βασικά όχι, θα σας δείξω το more riften. Άου, έφαγα πολύ damage εκεί. Ωραία, πούστη. Τη γάμισα εδώ. Έκανα μεγάλη μαλακία. Έφαγα damage από τα traps. Λοιπόν, σκοτώσουμε αυτόν εδώ. Ωραία, πούστη, τη γάμισα. Α, όχι, εντάξει. Πού είναι ο άλλος? Μαλάκα! Wow. Μη μιλάς νορβηγικά ντοβακινέζικα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Oh. Amulet of the Bella. Μωρέ, μπράβο. Τι είναι αυτό? Ωραία, quick save. Λοιπόν, οτιδήποτε μπορούμε να το κάνουμε loot θα μας χρειαστεί εδώ πέρα. Αλλά φαίνεται να μην έχει τίποτα εδώ, οπότε πάμε να φύγουμε.
Για κάποιο λόγο έχω λίγα FPS. Αυτό δεν είναι ποτέ καλό. Αλλά βασικά παίζω με 30 FPS αυτή τη στιγμή και είναι σαν να παίζω με 50, ξέρω, 60. Ναι! Φτάσαμε στο τέλος. Ωραία, λοιπόν, puzzles τα οποία ποτέ δεν τα κατάλαβα στο Skyrim ήταν αυτά εδώ. Λοιπόν, αρχικά κοιτάμε το Golden Clown, έτσι, Golden Clown. Έχει βόδι, απεταλούδα και ένα κάτι άλλο. Πάντα έτσι τα χαρακτηρίζω για να τα θυμάμαι. Βόδι, πεταλούδα. Και αυτό εδώ. Quick save. Activate. Οχ. By the way, έχουμε magic ρε πούστη μου. Έχουμε, ξέρω εγώ, έχουμε heal. Έχουμε healing, ναι, έχουμε healing. Το οποίο μπορώ να το βάλω στο left hand. Στο αριστερό χέρι τέλος πάντων, δεν ξέρω γιατί το λέω έτσι. Ωραία, φύγαμε. Φύγαμε. Λοιπόν. Wow, νυχτερίδες. Είμαι ο Batman. Στην παλιά εποχή όμως, όχι στην καινούρια. Είμαι ο Batman στο 242 π.Χ. Προ-Ντοβακίν. Προ-Ντοβακίν. Δεν είχε γεννηθεί ακόμα ο Ντοβακίν. Wow, τρόμαξα! Αν και το ήξερα. Ψόφα. Find the owner of the Golden Clown. Ναι, θα το κάνουμε αμέσως αυτό. Ξέρω τι πρέπει να κάνουμε. Το παίρνω αυτό. Το παίρνω και αυτό. Και ναι! Ολοκληρώσαμε το quest. Στην ουσία. Deliver the Dragonstone to Faringar, ναι. Λοιπόν, find the owner of the Golden Clown. Θα πάμε να το κάνουμε τώρα αυτό γιατί ξέρω που να πάμε. Θυμάστε εκείνο στον τυπά στο part 2 που τσακώνονταν με τη γυναίκα του μόλις είχα μπει στο σπίτι. Και μετά μου λέει, ω, κάνε πως δεν το άκουσες αυτό. Ναι, αυτός είναι. Θα πάμε στον Riverwood Trader λοιπόν. Και θα δούμε τι θα κάνουμε εκεί πέρα, τι ώρα έχει πάει. Μην τους ξυπνήσουμε κιόλας. Ναι, 8 PM πες, εντάξει. Μέχρι να φτάσουμε θα πάει, 10 PM, εντάξει μωρέ. Το Golden Clown θα τους δώσω. Του Skyrim. Ωραία, λοιπόν, είμαστε κάπου. Είμαστε εδώ. Πρέπει να πάμε στη Riverwood βασικά. Δεν θα κάνω fast travel. Βασικά θα κάνω fast travel προφανώς. Γιατί θα πάρει αρκετή ώρα να πάμε εκεί πέρα. Είναι και βράδυ και φοβάμαι προφανώς. Οπότε καλύτερα με fast travel. Ωραία, είμαστε στην εγκατελειμμένη πόλη ή μάλλον χωριό του Riverwood. Μην κοιτάτε τα άκυρα πτώματα εκεί πέρα. Λοιπόν, ένα πράγμα που ήθελα να σας δείξω πρώτα απ' όλα είναι να δείτε λίγο τα mods τα οποία έχω βάλει. Ναι, δεν έχουν βγει ακόμα γιατί... Το είδατε αυτό! Δεν το έχω βάλει εγώ. Αυτά είναι τα Garage Thief Armor, τα οποία πρέπει να πάρουμε leather strips για να τα φτιάξουμε. Και θα είναι το πρώτο armor μάλλον που θα φορέσουμε. Προφανώς, θα πάμε να αγοράσουμε μερικά leather strips. Δεν είναι στυλίγκο, θα τα πάρουμε. Ποιος με καταλάβει. Εδώ είναι, Riverwood Trader, εδώ είναι. Και για να καταλάβετε το πόσο σας αγαπάω, δεν έχω ανοίξει ούτε το κλιματιστικό. Και έχω σκάσει εδώ μέσα. Το πρωί κάνει συνήθως πιο πολύ ζέστη. Ωραία, λοιπόν, τώρα δεν τσακώνονται. The Riverwood Trader is everything you need in a general store. Σοβαρά. Did something happen? Yeah, we did have a bit of a break-in. We still have plenty to sell. Robbers were only after one thing. An ornament, solid gold in the shape of a dragon's claw. Νομίζω πως αυτό... Wait, you mean the Golden Clone? Εννοείς το Golden Clone? You found it! There it is! Strange! It seems smaller than I remember. Έλα τώρα. Funny thing, huh? Ναι, αστεί είναι. I'm gonna put this back where it belongs. I'll never forget this. Okay. It's a great thing for me and my sister. Έκανα απλά τη δουλειά μου. Ω, 400 gold, έτσι ξερά. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Για να με πουλάς τίποτα.
Thank you so much for taking care of those thieves. The Riverwood Trader is back to the way it used to be. I think I have a few old spell books laying about. If you want more, you'll have to go to the College of... Okay, δεν χρειάζεται να το κάνουμε αυτό τώρα. Πάμε στην Whiterun. Και by the way, στο Frostfall, Reflect and Cold Weather Survival. Α, εντάξει. Πρέπει να πάμε σε ένα κρύο μέρος, προφανώς. Αλλά δεν θα το κάνουμε τώρα γιατί πρέπει να πάμε στη Whiterun να δώσουμε το Dragonstone και να σας δείξω και κάτι το οποίο δεν ξέρω αν θα δουλέψει. Γιατί από ό,τι είδα ένα στυλίγκο τέκλεψα και με βρήκανε. By the way, εδώ θα έχει λίγα frame drops γιατί ξανά έβαλα το More Whiterun mod και μέχρι να κάνει render όλη την πόλη θα έχει λίγο... Θα τρεμοπαίζουν λίγο τα frames, αλλά Klein, mine. Ωραία, και επιτέλους είμαστε στη Whiterun μετά από μια ώρα load. Ό,τι βλέπετε έχουμε λίγα frame drops εδώ. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν θα είμαστε και για πολλή ώρα στη Whiterun. Βασικά, δεν το παθαίνει για όλη την ώρα. Α, εντάξει. Λοιπόν, τα βλέπετε αυτά τα swords εδώ? Αυτά τα... Όχι, όχι, με μια χαρά φίλοι μου. Παίρνα. Ορίστε. Λοιπόν, κάνουμε ένα quick save εδώ. Αυτά τα σπαθιά τα θέλω. Απλά... θέλω τα σπαθιά, τίποτα άλλο. Γιατί μου λένε όλοι το ίδιο, όχι δεν είμαι... Δεν νιώθω sick. Δεν πρόκειται να τα κλέψω αυτά. Τέλος πάντων, θα περάσουμε μια άλλη... Σκάσε! Θα περάσουμε κάποια άλλη στιγμή από εκεί. Γιατί εκείνοι στην ουσία δεν κοιμούνται ποτέ, είναι από το mod. Και κάθονται συνέχεια εκεί στην αγορά. Να μου πεις ναι, προφανώς. What?! Δεν είμαι άρρωστος. Αλήθεια, δεν είμαι άρρωστος. Γιατί μου λένε όλοι το ίδιο. Ωραία. Dragonstone, Farengard, Deliver. Τώρα. Μέσα, πάμε. Στο Dragon Reach. Ωραία. Ο Γιάρλ κοιμάται? Ελπίζω να μην κοιμάσαι. Οκ, δεν κοιμάται. Τι ώρα είναι? Είναι μία το πρωί, εντάξει. Και να κοιμόταν δεν θα του έλεγα τίποτα. Φάρνγκα. Dragonstone of Bleak Falls Barrow. Seems you are a cut above the usual brutes the Jarl sends my way. Talk to the Jarl Balgrof. So what about my reward? You'll have to see the Jarl about that. Maybe his steward Avenici. I'm sure one of them will pay you appropriately. Okay. My associate here will be pleased to see your handiwork. She discovered its location by means she has so far declined to share with me. So your information was correct after all. And we have our friend here to thank for recovering it for us. You went into Bleak Falls Barrow and got that? Nice work. Just send me a copy when you've deciphered it. Faringa, you need to come at once. Τι έγινε? You should come too. A dragon. Only burglars and vampires creep around after dark. What was it doing? I'd take this a bit more seriously about if a dragon decides to attack Whiterun. I don't know if we can stop it. Let's go. Okay, πάμε στον Γιάρλ τώρα να μιλήσουμε, προφανώς να τον προειδοποιήσουμε. So. Ireleth tells me you came from the Western Watchtower? Yes, my lord. Tell him what you told me about the dragon. Oh, that's right. We saw it coming from the south. It was fast. Faster than anything I've ever seen. What did it do? Is it attacking the watch? No, my lord. It was just circling overhead when I left. I never ran so fast in my life. I thought it would come after me, for sure. Good work, son. We'll take it from here. Head down to the barracks for some food and rest. You've earned it. Ireleth, you'd better gather some guardsmen and get down there. I've already ordered my men to muster near the main gate. Good. Don't fail me. There's no time to stand on ceremony, my friend.
I need your help again. Συνέχεια. I want you to go with Irileth and help her fight this dragon. You survived Helgen, so you have more experience with dragons than anyone else here. Dax. But I haven't forgotten the service you did for me in retrieving the dragon stone. Α, πάλι καλά. Γιατί εγώ το ξέρω σε λίγο. As a token of my esteem, I have instructed Avanici that you are now permitted to purchase property in the city. Ωραία. Please accept this gift from my personal armory. I should come along. I would very much like. Hide shield of resist fire. No, I can't afford to risk both of you. I need. Meet Irileth. I'm here working on ways to defend the city against these dragons. As you command. One last thing, Irileth. This isn't a death or glory mission. I need to know what we're dealing with. Don't worry, my lord. I'm the very soul of caution.